Καλή σας ημέρα, κυρία Παυλίδου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είστε καλά? Καλά εσείς. Καλά, και όταν γίνονται και τέτοιες δράσεις εξωστρέφειας όπου προσπαθείτε να φέρετε και μέσα στο μουσείο κόσμο, νομίζω και εσείς είστε περισσότερο χαρούμενοι. Τώρα σε ποιους απευθύνεστε με αυτήν την διημερίδα? Λοιπόν, προλάβω κάποιους που μπορεί να έχουν την απορία γιατί σε ένα ιστορικό μουσείο μιλάμε για το περιβάλλον. Αυτή ήταν δική μου απορία, αλήθεια. Ακριβώς, όπως ναι. Αυτοί που μας ακούν σίγουρα θα έχουν την απορία γιατί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Να πω ότι πλέον τα μουσεία του 21ου αιώνα διαπραγματεύονται κέρια ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, διευρύνοντας το κοινωνικό του ρόλο. Και φυσικά είναι αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όλους μας, είναι η κλιματική αλληλεγγύη και η αντιμετώπιση της. Οπότε τα μουσεία πια παγκοσμίως λαμβάνουν ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά και την πρόθεση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφορίας. Εμείς, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ανάγκη και σε πλαίσιο της εξωστρέφειας επίσης. Έχουμε γενιάσει πλέον και θεματικούς άξονες που διέπουν τη στρατηγική μας, όπως τους άξονες του Πράσινου Μουσείου, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πρόθεσης οικολογικής συνείδησης, της βιωσιμότητας και της αειφορίας και φυσικά τη γνωριμία με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε αποφευθήκαμε, θέλαμε να μιλήσουμε για το περιβάλλον, φυσικά για το περιβάλλον της Μακεδονίας, ορεινό, παιδινό, θαλάσσιο περιβάλλον, την προστασία και την αειφορία και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και απευθυνθήκαμε στους ειδικούς. Απευθυνθήκαμε στο Αριστοτέλειο. Ποιοι θα είναι δηλαδή οι ομιλητές, κυρία Παυλίδου? Οι ομιλητές θα είναι επιστήμονες, καθηγητές, ερευνητές, γεωλόγοι από τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια της πόλης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, που είναι και οι συνδιοργανωτές μας. Ένα πανεπιστημιακό μουσείο ανήκει στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και από το Γεωπάρκο Κρεβενών Κοζάνης, που σε συνεργασία κάναμε όλο το πρόγραμμα. Και θα ακούσετε τώρα θέματα που αφορούν τη γεωλογική ιστορία, τη γεωποικιλότητα, τη γεωποικιλότητα της Μακεδονίας, τα ρήγματα και τους σεισμούς, κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, την αστική γεωλογία της πόλης Θεσσαλονίκης. Ειδική θεματική ενότητα αφιερώνεται στις θάλασσες και στη ρήπανση των θαλασσών και ειδικά για το θερμαϊκό κόλπο. Εμείς θα μιλήσουμε ως Μουσείο Φυσικά Μακεδονικού Αγώνα για την ιστορία και το περιβάλλον της Μακεδονίας. Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την ανθρωπογεωγραφία, επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, έχει επηρεάσει την έκβαση σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Και τέλος, η τελευταία ενότητα κλείνει με το ρόλο των γεωπάρκων, αλλά και των μουσείων, στη πρόθεση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Πώς τα ίδια τα μουσεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση και πώς μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να προωθήσουν την οικολογική συνείδηση σε όλους. Μάλιστα. Να πούμε λίγο, είναι βέβαια δωρεάν η είσοδος, έτσι? Φυσικά, να πούμε ότι η διημερίδα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ιδιωτερότητα 2024, οπότε είναι δωρεάν για όλους. Είναι την Παρασκευή και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου. Είναι απαραίτητη η προεγγραφή, γιατί θα δοθούν και βεβαιώσει. Αυτό γίνεται διαδικτυακά, κυρία Παυλίδου? Γίνεται διαδικτυακά, ακριβώς. Μπορείτε είτε στο site mazima.edu.gr, είτε σε όλα τα social media να βρείτε τον σύνδεσμο κράτησης. Και να πω ότι οι θέσεις που έχω μείνει με λίγες. Οπότε όποιοι μας ακούν και θέλουν, θα πρέπει να βιαστούν. Να σπεύσουν. Τι ώρες θα είναι, κυρία Παυλίδου? Την Παρασκευή η προσέλευση ξεκινάει στις 6 μέχρι τις 8.30 είναι οι ομιλίες και μετά έχουμε και μια εκδήλωση δικτύωσης, ένα welcome drink για να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας. Και το Σάββατο ξεκινάει από τις 9 μέχρι τις 5 περίπου, μέχρι τις 3 θα είναι οι ομιλίες και μετά έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και ένα για δευτεροβάθμιας, που ουσιαστικά θα δούμε έμπρακτα εφαρμογή μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης και πρόθεσης της περιβαλλοντικής συνείδησης και αειφορίας στο μουσιακό χώρο. Μάλιστα. Να πω ότι απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται φυσικά σε εκπαιδευτικούς, είτε προέρχονται από θετικές επιστήμες, είτε από θεωρητικές, σε φοιτητές, σε ερευνητές και στο γενικότερο κοινό.
Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να κάνετε έτσι πάντα πολύ ωραίες δράσεις. Κυρία Παυλίδου, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, γιατί έχετε και εκπαιδευτικά προγράμματα, πόσο ξέρουμε, στο μουσείο. Έρχονται τα σχολεία, σας επισκέπτονται. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε αυτές τις δράσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εγώ, καλημέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.